Σχεδόν στο 100% ήταν η πληρότητα στις ξενοδοχειακές μονάδες της Δράμας στις ημέρες των γιορτών με επισκέπτες από χώρες των Βαλκανίων αλλά και από όλη την Ελλάδα, καθώς η Δράμα είναι ένας ξεχωριστός χειμερινός προορισμός. Ο απολογισμός είναι περίπου αυτά τα οποία εκτιμήσαμε στις αρχές Δεκεμβρίου. Βλέπαμε μια πληρότητα της τάξης του 80-85% στα ξενοδοχεία όλου του νομού. Κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε με τα τριήμερα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων να είναι σε πολύ υψηλά νούμερα, ενώ τα ενδιάμεσα να είναι λίγο πιο χαμηλά. Όπως και να έχει, είναι ένα 15ήμερο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή της Δράμας, για τα ξενοδοχεία και τον κλάδο της Δράμας και γενικότερα για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις. Και είναι πάρα πολύ θετικό ότι επιβεβαιώθηκαν τα νούμερα και μπορέσαμε πραγματικά οι πληρότητες να αγγίξουν τα ποσοστά του 85-90%. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό όμως βέβαια για μας είναι η επόμενη μέρα, η οποία ξεκινάει από σήμερα και πραγματικά αυτό μας προβληματίζει, καθώς ο κύριος τουριστικός πνεύμονας της περιοχής μας, της Δράμας, αλλά και όλες τις περιφέρειες του Φαρακρό, παραμένει κλειστό. Η επόμενη μέρα, ωστόσο, μετά τις γιορτές, ανησυχεί ιδιαίτερα τους επαγγελματίες της περιοχής με την πληρότητα στις ξενοδοχειακές μονάδες, αφού η Ονειρούπολη έκλεισε τις πύλες της, να έχει πέσει κάτω από το 25%. Ακριβώς. Βλέπουμε τις πληρότητες να πέφτουν κατακόρυφα και να πηγαίνουμε πλέον από το 80-85% στο 25-30%. Ευελπιστούμε ή, αν θέλετε, περιμένοντας τα επόμενα τριήμερα. Βέβαια, αυτό θα μπορούσε να έχει αποτρεπεί αν η προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση είχε οργανώσει σωστά το χιονοδρομικό κέντρο και μπορούσαμε σήμερα να συζητάμε για μια επιτυχημένη λειτουργία για το επόμενο διάστημα. Άσχετα από το αν έχει χιόνι ή δεν έχει χιόνι, έχουμε πει πολλές φορές ότι το χιονοδρομικό κέντρο θα πρέπει να είναι ένας προορισμός 4 εποχών και πάνω σε αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί. Έτσι λοιπόν θεωρούσαμε ότι πριν 2 χρόνια, όταν ανέλαβε το χιονοδρομικό κέντρο η περιφέρεια μέσα της περιφερειακής ενότητας Δράμας, θα μπορέσει να οργανωθεί και να λειτουργήσει πάνω σε αυτή τη βάση. Δυστυχώς, σήμερα είμαστε στα νούμερα τα οποία σας είπα και περιμένουμε το επόμενο τρίμηνο, το οποίο είναι της καθαράς Δευτέρας, για να μπορέσουμε να έχουμε μια επισκεψιμότητα ή, αν θέλετε, κάποιες καλές πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης. Όσον αφορά τώρα τις ανατιμήσεις, πόσο επηρεάζουν τους ξενοδόχους? Οι ανατιμήσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Μετά την υγειονομική κρίση μπήκαμε στην ενεργειακή κρίση, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι έχει επιβαρυνθεί, αν θέλετε, το πακέτο μας περίπου στο 30-40%. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί συνάδελφοι προσπάθησαν να συντηρήσουν τις τιμές πάρα πολύ χαμηλά ή, αν θέλετε, πάρα πολύ μικρές αυξήσεις, οι οποίες δεν έχουν ξεπεράσει το 5-10% ανάλογα την περιοχή και το ξενοδοχείο, απορροφώντας οποιαδήποτε αύξηση είτε στο ενεργειακό ή ακόμα και στο λειτουργικό κόστος. Κάτι το οποίο βέβαια είναι διαχειρίσιμο σε περίπτωση που υπάρχουν πληρότητες και υπάρχει επισκεψιμότητα. Όταν δεν υπάρχουν επισκεψιμότητα και πληρότητες, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι αυτό αναγκαστικά θα το μετακυλήσουμε στους λιγοστούς επισκέπτες οι οποίοι υπάρχουν, με ό,τι συνεπάγεται για την περιοχή της Δράμας.